Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε μία ωραιότατη υποδοχή σε ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια που έχει αυτό το κανάλι πλέον. Δηλαδή ήρθε και μας ομόρφινε. Ακούς, είσαι έτοιμος? Ετοιμάζομαι για το αυτό. Για το παιχνίδι, ωραία. ήρθε και μας ομόρφινε την εγώ τη γνωρίζω, παλαιόθυνο όπως ξέρετε. Αυτό που, κοιτάξτε τι που στέκεται εκεί και περιμένει. Κάνε, Νίκο, κάνε και το πλάνο στη σκάλα, που είναι εκεί πέρα. Πα, 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 Κατερίνα και το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου, είναι από τη δική σου αγάπη και ένα καροστάκι. Κούκλα μου, τι κάνεις? Κούκλα μου. Πώς είσαι? Αξελέρωζα, γυναίκια, άσπρος. Δεν πειράζει, γούρι, να μην με φάει το μάτι. Δεν θα σε ματιάσει κανείς σήμερα. Τώρα που σε λέρωσα, εγώ δεν θα σε ματιάσει άλλο. Είδες και το άσπρο τι ωραίο που είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Στα λευκά. Χρόνια πολλά για τα λευκά. Γεια σου, Παναγιώτη. Όχι, αλήθεια είναι καλό. Τώρα δεν θα σε ματιάσει κανείς. Δεν φαίνεται τίποτα. Απλά θέλει καθαριστήριο μετά αυτό. Μην αγχώνεις, τα πλένω τα ρούχα, τα πάω και καθαριστήριο. Το ξέρω, το ξέρω. Κάτσε, αγάπη μου. Το λευκό είναι πολύ το χρώμα σου, Κατερίνα, το ξέρεις. Το λευκό είναι πολύ το χρώμα. Τι πάει. Νιώθεις καλά. Τι. Είναι πολύ ψηλά τα χούνια και με δυσκολεύει. Είδες πως γίνουν τα πόδια εδώ έτσι. Θέλεις ένα μαξιλαράκι να σου φέρει. Όχι, έχετε πολύ ωραίο καναπέ. Έχουμε ωραίο καναπέ. Πιο ωραίο από το δικό μου νομίζω. Αλλάζουμε αν θέλεις. Επίσης αλλάζουμε και πλατό αν θέλεις. Όχι, μ' αρέσει το πλατό. Δεν το δίνει. Κοιτάω, παιδιά, βοηθήσαμε λίγο. Κοιτάς εδώ, ε, ή όχι. Πού κοιτάει? Στην πέντε, ευχαριστώ. Στην πέντε κοιτάς. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση, πρώτη μέρα. Καλώς ήρθατε. Δεν θα τις μάθεις ποτέ τις κάμερες. Ποτέ. Καλή, ξέρεις τι γίνεται. Η πλάκα είναι ότι παρόλο που χρόνια. Δεν καταλαβαίνω. Πάντα προσπαθώ να βρω ποια είναι η κάμερά μου για να έχω το σωστό το πλάνο. Και να με παίρνει από το πλάνο. Είναι το σωστό, το καθαρό. Σωστό πλάνο. Αυτό. Το σωστό πλάνο. Επίσης, ναι, τι να πω. Ο Άρης Λιχναράς μου λέει να σου πω ότι. Άρης μου. Ότι από τον Άρη έμαθες, λέει, πρώτη φορά πώς να κοιτάς κάμερα. Γιατί όταν πρώτο ξεκίνησα, ήμουνα σε αυτά εδώ τα στούντιο. Δούλευα σαν δημοσιογράφος του Γρηγόρη και πάνε περίπου. Άρη πάνε 12 χρόνια. Ήμουνα 19. Στο Μέγκα, ε. Στο Μέγκα τότε. Τώρα είμαι 31. Πρέπει να πηγαίνουν 12, 11. Τόσα χρόνια από τότε. Είχα δουλέψει μια χρονιά με τη Μαρία στο τηλεάστη στα 18. Ναι. Και 19, 20 ήρθα στο Γρηγόρη. Και ήμασταν εδώ. Και ήμουν στη δημοσιογραφική ομάδα του. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Ήσουν και στην περίφημη Πεντάδα, στο πρωινό του Μέγκα. Ναι, χρόνια μετά. Είχα πάει δημοσιογράφος και στον Αντένα και μετά πήγα στην Πεντάδα. Ναι. Ωραίο εγχείρημα ήταν αυτό. Όχι, όχι, δεν είχε πάει τόσο καλά. Όχι, ήταν ωραίο εγχείρημα. Δεν λέω ότι. Εγώ δεν μιλάω. Όταν λέω κάτι ότι μ' αρέσει, δεν αναφέρομαι ποτέ στα νούμερα. Δεν έχω αυτή την ψύχωση που είσαι εσύ και βγαίνεις κάθε μέρα στην εκπομπή σου και λες. Μα αυτό. Για να παιδί, 16. Θέλει. Γιατί το κάνεις μόνο με αυτό στον εαυτό. Όχι, παιδί μου, μια φορά έγινε αυτό. Όχι, το έχω δει και δεύτερη που λες. Θέμη, αν έχουμε κάνει πάνω από 7 ή κάτω από 8, μη μου το πεις και σου λέω Θέμη, εντάξει, δεν στο λέω, Κατερίνα. Γιατί αγάπη μου. Κοίταξε. Έχουμε μια στήλη συγκεκριμένη. Στη συγκεκριμένη στήλη, λοιπόν, παίζουμε τα νούμερα τηλεθέας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να μην σχολιάζουμε τις δικιά μας εκπομπής. Και να σχολιάζουμε τις άλλες. Αυτό ήταν άσχημο για τους τηλεθεατές, ότι εμείς δεν σχολιάζουμε τα δικά μας και σχολιάζουμε όλων των άλλων. Έτσι, λοιπόν, βάλαμε και τα δικά μας μέσα. Και ήταν χιουμοριστικό λίγο, επειδή κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Καταλαβαίνω. Την πιθανότητα του να μην σχολιάζουμε καθόλου τα νούμερα την έχουμε σκεφτεί εμείς οι παρουσιαστές. Τύπου, ας πούμε, ότι ο κόσμος. Δεν ενδιαφέρεται κιόλας. Έστηκε, για να μην πω αυτή τη λέξη ολόκληρη, για το ποιος κάνει πόσα νούμερα, δεν τον νοιάζει καθόλου. Τον νοιάζει μόνο να περνάει καλά και να του παρουσιάζουμε μια ωραία εκπομπή. Να σου εξηγήσω. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ 100% γιατί προσωπικά κι εγώ αυτό που κοιτάζω φέτος δεν είναι τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά να κάνουμε μια καλή εκπομπή και να είμαι καλή εγώ σαν Κατερίνα. Και κάνετε. Από εκεί πέρα όμως, εμείς κάνουμε μια εκπομπή που έχει αρκετά τηλεοπτικό εκείνη την ώρα. Και γνωρίζεις ότι ο Θέμης είναι ένας άνθρωπος που είναι γνώστης πολύ του συγκεκριμένου. Τα νούμερα ήταν μια στήλη την οποία την έκανε επί. Αν θυμάσαι χρόνια με την Ελεονόρα στην πρωινή μελέτη, και από τότε γινόταν ένας πανικός. Το κάνανε για τα πρωινά. Ακριβώς. Τα πρωινά ήταν το μεγάλο. Οπότε πατυρντή. Είπαμε να επαναφέρουμε αυτή τη στήλη στην εκπομπή. Κάνουμε διάφορες δοκιμές. Κάποιες φορές τη βγάζουμε, κάποιες άλλες δεν τη βγάζουμε. Κατάλαβες. Εξαρτάται. Καμιά φορά και αυτό που λέμε τηλεμαχία, ότι ποια εκπομπή κέρδισε σχέση με την απέναντι, αυτό παίζουν και στα site. Μην νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον τηλεθεατή. Του ενδιαφέρει, του φαίνεται λίγο ιντριγκαδόρικο. Ξέρεις ποιος πήγε καλύτερα. Εσύ πλάκα έκανες όμως. Κάποια στιγμή είχες πει το Σαββατόβραδο, έκλαιγα. Πλάκα δεν έκανες. Για να όχι, κλαίει. Κλαίσω όλα. Όχι, παιδιά, δεν κλαίω. Όχι, για τα νούμερα δεν κλαίω. Α, εντάξει. Δηλαδή και εγώ. Έρχεσαι τώρα, έχεις ένα κανάλι το οποίο ξεκινάει τα τελευταία χρόνια και έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, φέτος χτίζει τη συγκεκριμένη ζώνη. Το 7-10 το πρωί. Έχεις απέναντι μεγαθύρια.
όπως mm-hmm. είναι ο Παπαδάκης που είναι τόσα πολλά χρόνια. Ενημέρωση. Όπως είναι η Σταματίνα που έχει μια πολύ ωραία ομάδα και ένα βαρύ πυροβολικό που λέγεται Δήμος Βερίκιος. Mm-hmm. Που γνωρίζετε πολύ καλά τι θητείε τη Δήμος Βερίκιος. Τα αποθεώνει εκείνη τη στιγμή τα νούμερα τηλεθέαση. Τα πάει στα ύψη. Έχεις ενημέρωση, έχεις τον Sky, έχεις την ΕΡΤ και εσύ πας να κάνεις κάτι καινούριο, λίγο διαφορετικό. Ένα πιο τηλεοπτικό προϊόν, με πιο πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Οπότε γνώριζα από την αρχή ότι αυτό το πράγμα δεν θα βγει και θα σκίσει. Θέλει χτίσιμο. Θέλει να γίνει μια καλή ομάδα, μια ομάδα που θα δέσει, να έχει πρωτογενές υλικό, να έχει πολλά θέματα. Και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι η εκπομπή σιγά σιγά αρχίζει και αρέσει mm-hmm. και να παράγονται πολύ τα θέματά μας. Δηλαδή βλέπω ότι βγάζουμε, παιδί μου, αποκλειστικότητες και εμένα αυτό μου αρέσει. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, ότι δεν κλαις για τα νούμερα τηλεθέασης και πολύ καλά κάνεις κατά τη γνώμη μου. Κλαις για άλλα πράγματα. Γενικώς είμαι κλαψιάρα, αυτό ξέρεις. Όλοι το ξέρετε. Εσύ δύο με έχετε ζήσει. Ναι. Ξέρετε ότι είμαι λίγο κλαψιάρα. Θα πούμε για ποια πράγματα μπορεί να. Ποια πράγματα είναι αυτά που μπορούν να κάνουν την Κατερίνα να δακρύσει. Θα πούμε και άλλα πολλά. Τις έχουμε και εκπλήξεις ωραίες της Κατερίνας. Όλα θα τα κάνουμε μόλις γυρίσουμε από το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα, έτσι να υπάρχει μια αναμονή κοινού. Βέρτι, παιδιά, έτσι θα αρέσει και βέρτι. Και βγει αγαπημένη μου, ναι. Το βέρτι, μην το ξεχνάμε το βέρτι. Μην το ξεχνάμε το βέρτι. Ανοίγει και πότε, τώρα ανοίγει νομίζω, 9 του μήνα. Η Φένια ξέρει, Φένια μου πότε. 9, στο λέω εγώ, μιλήσαμε, 9. 9, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, με τον Κατερινάκη είμαστε εδώ, με την Κατερίνα καινούριου. Λέμε εψιλονίστικα και γυναικεία θέματα. Πώς η ερώτηση που κρέμεται στην άκρη των χιλιών των πάντων που ξέρουν ότι σε ξέρουν είναι τι ώρα ξυπνάει η Κατερίνα και πώς ξυπνάει. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, θα σου πω. Τι ώρα φτάνεις εδώ, πες μου. Γύρω στις 5 και 20. 5 και 20 φτάνεις στο κανάλι για να ετοιμαστείς. Ναι. Έρχεσαι από ποια περιοχή. Εκεί Φυσιά, είμαι πολύ κοντά. Είσαι είμαι κοντά. Περίπου 7 λεπτά. Εντάξει, αυτό είναι ωραία, το καλό. Τι ώρα ξυπνάς. 5 παρά. Ναι, να φτιάξω ένα τσάι, να κάνω ένα μπάνιο, δεν γίνεται αλλιώς. Απλά το θέμα ποιο είναι, επειδή εγώ δεν έχω συνηθίσει. Άλλαξα τελείως το βιολογικό μου ρολόι. Δηλαδή. Γυρνάω, κάθομαι, τελειώνει η εκπομπή 10 η ώρα, κάθομαι στο γραφείο, μετά πηγαίνω για δουλειές. Γυρνάω σπίτι κατά τις 2, τρώω και κοιμάμαι 3, κανονικά πρέπει να κοιμηθεί το πολύ 1-2 ώρο. Έλα που κοιμάμαι 1-4 ώρο και δεν μπορώ να ξυπνήσω. Ξυπνάω κατά τις 7, μετά που να ξανακοιμηθώ. Το μάτι τόσο. Λοιπόν, και τι ώρα κοιμάσαι μετά. Το κάνει ο Παπαδάκης, να ξέρεις. Τι, ναι, τι ώρα κοιμάται το βράδυ. Κάνει αυτή την τρομερή σιέστα. Ναι, αλλά κάτι το βράδυ κοιμάται 12, εγώ πριν τη μία δεν μπορώ. Όχι, νομίζω βγαίνει. Ο Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, τρώει, πάει. Αλλά κάνει αυτή τη μεγάλη σιέστα. Μα μιλάς στην κοπέλα τώρα για ανταγωνιστές. Δεν είναι σωστά τα πράγματα αυτά τώρα. Όχι, μα είναι δυνατόν ανταγωνιστές. Πλάκα κάνω, παιδιά. Χιουμορίστες είμαι. Και κοιμάσαι, ξυπνάς, ας πούμε, στις 7 από τη σιέστα. Ναι. Τι ώρα ξανακοιμάσαι το βράδυ. Αυτό σου λέω. Τι να πάω, κανένα γυμναστήριο, γυρνάω σπίτι να δω κανένα DVD, γιατί καθημερινές συνήθως δεν βγαίνω, κάτι πάρα πολύ χαλαρό αν κάνω. Δεν μπορώ όμως πριν τη μία. Κάθομαι στο iPad, διαβάζω, δεν μπορώ με τίποτα γιατί έχω κοιμηθεί 4 ώρες. 2, 3, 4, 5. Άλλες 4 ώρες το βράδυ. Ναι, 8 ώρες. Εγώ δεν μπορώ. Είμαι σαν μωρό. Αν δεν κοιμηθώ 8 ώρες κάθε μέρα, δεν λειτουργώ μετά. Όχι, είναι Νοέμβρη. Και το πρωί δεν μπορεί να ανοίξει το μάτι. Δεν έχεις μπει ακόμα. Δηλαδή, δεν είμαι νωρίς. Πολύ πνάρου. Θέλω να πω κάτι, να σας πω κάτι, να μοιραστώ μαζί σας για την Κατερίνα καινούριου. Έχουμε περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο Πάσχα μαζί. Το μαζί εντός πολλών εισαγωγικών, βέβαια. Πω, ήμουν σε μια εποχή λίγο περίεργη. Μας είχε καλέσει ο κοινός μας φίλος Νίκος Γεωργιάδης. Ο διευθυντής του, okay, στο σπίτι του, στο Πορτοχέλη, στο εξοχικό του στο Πορτοχέλη. Και ήμασταν μεγάλη παρέα. Ήταν η Μαρία Μπεκατόρου. Με τον άντρα της. Με τον άντρα της. Εμείς οι δύο στο ίδιο δωμάτιο. Εμείς οι δύο. Αυτοί ήμασταν, ναι. Θυμάμαι. Και στο σπίτι του Νίκου. Ναι. Άλλη παρέα στο νησί, γιατί βρήκαμε στις Πέτσες κι άλλους. Και μου λέει ο Νίκος, εσύ μου λέει θα κοιμάσαι το δωμάτιο με την Κατερίνα. Δεν σε πειράζει, λέω χαρά μου, προς Θεού. Και για να πάρει, μου λέει, το μπεκατοράκι με τον άντρα της στο άλλο δωμάτιο. Λέω προς Θεού, χαρά μου, βεβαίως κτλ. Μας βάζει λοιπόν στα δύο δωμάτια. 3 βράδια μείναμε. Δεν ήρθε ποτέ η Κατερίνα. Γύρισα, αλλά γυμνούσα το πρωί. Έβγαινε. Εγώ κοιμόμουν μόνη μου. Εγώ 3 βράδια κοιμόμουν μόνη μου στο δωμάτιο. Η Κατερίνα πιο μικρή τότε. 8:30-9 το πρωί, λίγο που την άκουγα, έβαζε μια πιτζαμούλα. Σηκωνόσουν, έπρεπε. Δεν ξέρω, παιδιά, που ήταν. Δηλαδή, σα παρακαλώ, μην αρχίσετε για με 5 μόνο. Όχι, πού να ήμουν καλά. Θε να θυμηθούμε.
Όχι, δεν θέλω. Απαπα, θέλω να το ξεχάσω. Ευχαριστώ. Για πες. Υπάρχουν κάποια. Έλα ρε, παιδιά, στα καλύτερα δεν λέγονται. Μας λέγεται το τυράκι. Κάτσε, κάτσε, ποια χρονιά. Στις πέτσες καθόσουν μέχρι τις 8 ώρα το πρωί. Ήμασταν τότε μεγάλη παρέα. Το 2012. Πάνε πέντε. Το Πάσχα του 12. Πέντε χρόνια πριν. Το Πάσχα του 12 ήταν, παιδιά. Νομίζω. Το Πάσχα του 12. Ήμουν ελεύθερη, ήμουν πιο μικρή. Εντάξει. Ναι. Και το γλέντακι. Ελεύθερη. Όχι, αργούσα. Ήσουν ελεύθερη. Προσπαθούσες να μην είσαι. Καλά. Λάθος. Αλλά λάθος. Πολλά λάθος. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Δεν εγκρίναμε. Όχι. Ερχόταν το πρωί μου λέγε. Αχ, είχε πάρα πολλές τύψεις που με άφηνε μόνη μου στο δωμάτιο και μου λέγε τι να κάνω για να επανορθώσω. Τη έλεγα γιατί φτιάχνει φοβερά μαλλιά η Κατρίνα. Να τη βάλεις να σου φτιάξει τα μαλλιά σπαστά. Είναι καταπληκτική. Το χέρι της πιάνει τον. Τη έλεγα φτιάξα μου τα μαλλιά σπαστά. Έλα, έλα να στα φτιάξω. Και είναι τόσο καλό ψυχοπλάσμα. Σα το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι από τα πιο καλά παιδιά του χώρου. Ευχαριστώ, Ναταλία μου. Όχι, το έχω πει για σένα, αγάπη μου, και όταν δεν είσαι μπροστά. Αγαπάω και πόσα δυναμία σου. Μα το έχω πει και όταν δεν είσαι μπροστά ότι είσαι ένα πάρα πολύ καλό ψυχο παιδί. Καλή πάστα ανθρώπου. Μια παιδικότητα. Ναι, είναι και παιδί. Στα προσωπικά της έρχεται και σε κοιτάει με μια απόγνωση καμιά φορά να της πεις. Αλλά άμα είναι να δώσει συμβουλή, τη δίνει πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αλλάζει και μεταλλάσσεσαι. Ναι. Είσαι πολύ σωστή. Τις συμβουλές είμαι καταπληκτική και στις φίλες μου και στις παρέες. Στα δικά μου τα κάνω πάντα θάλασσα. Στα προσωπικά, στα επαγγελματικά είμαι πιο focus και έχω. Δηλαδή στα επαγγελματικά έχω πρόγραμμα, είμαι πιο στοχοπροσιλωμένη. Στα προσωπικά δεν. Πού πιστεύεις ότι έχεις υπάρξει πιο τυχερή στη ζωή σου, στα επαγγελματικά σου ή στα ερωτικά σου? Κοιτάξτε να δεις τώρα. Θα ήμουν αχάριστη αν έλεγα το οτιδήποτε, αλλά ειλικρινά θα σου πω στα επαγγελματικά. Διότι και πιο πολλές ευκαιρίες μου έχουν δοθεί, αλλά και με πιο πολλή δουλειά πιο πολλά πράγματα έχω καταφέρει. Εντάξει, καμιά φορά αυτό που είναι το απόλυτο για σένα μπορεί να σου έρθει στα 20, έχω φίλες που τους έχει έρθει, στα 25, στα 30, στα 40, στα 50, μπορεί και ποτέ. Αυτό δεν είναι κατακριτέο. Δηλαδή, εμένα μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει αυτό που να πω ότι ναι, είμαι πραγματικά, νόμιζα ότι ήμουν κάποιες στιγμές ευτυχισμένη. Μπορεί να είναι κάποιες μικρές στιγμές. Ή ότι αυτός ο άνθρωπος θέλω να μοιραστώ τη ζωή μου. Ή ότι μου φέρεται όπως μου αξίζει. Γιατί κάθε γυναίκα, ο άντρας πρέπει να της φέρεται όπως της αξίζει. Mm-hmm. Δεν μου έχει τύχει αυτό μέχρι στιγμής. Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Όταν λες σου φέρεται όπως αξίζει, εσύ ρε παιδί μου, τι έχεις δει? Ένα παράδειγμα γενικό, όχι να πει συγκεκριμένα. Που έχει κάνει ο άντρας που έχει φερθεί με τέτοιο τρόπο που δεν σου άρεσε και λες εμένα δεν μου αξίζει, θα φύγει. Ξέρεις πώς το λέω. Είμαι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Και όπως είμαι στις φιλίες μου, έτσι είμαι και στις σχέσεις μου. Δηλαδή δίνω στον άλλον πάρα πολλά και από μέσα μου. Μ' αρέσει να τον φροντίζω, να τον περιποιούμε, τον σέβομαι, mm-hmm. τον εκτιμάω, τον αγαπάω. Θέλω να μου προσφέρει τα ίδια, προσφέρω κι εγώ. Αν ο άλλος δεν σε εκτιμάει, δεν σε σέβεται και δεν σου δίνει το καλύτερό του, δεν υπάρχει λόγος. Έχει τύχει να δικήσεις όμως κάποιον, δηλαδή να νιώθεις ότι δεν σου δίνει αυτά που θες και μετά από χρόνια να πεις άρε Μανώλη, τελικά ήσουν. Και τα πισωγυρίσματα δεν έχω κάνει, αλλά γενικώ δεν είμαι. Να αναπολύσεις και να μετανιώσεις για το ότι δεν είδες, ξέρω εγώ, την ώρα που έπρεπε να το δεις. Να αναπολύσω κάποιον πρωινού. Ναι, να πεις ότι τελικά δεν ήταν τόσο σκάρτος όσο νόμιζα εκείνη την περίοδο. Ναι, έχει τύχει. Δεν θα γύριζες όμως ποτέ. Αν δεν διεκδικούσες. Τώρα τελευταία αρχίζω και σκέφτομαι στα πισωγυρίσματα. Δηλαδή, όχι ότι. Γιατί ρε παιδί μου να μην δοκίμαζε με έναν άνθρωπο, αλλά κάποιον άνθρωπο που να έχει γνωρίσει πολλά χρόνια πριν. Ξέρεις τι, οι άνθρωποι αλλάζουν με τα χρόνια και μπορεί να πεις ότι τότε ήταν το κακό timing, τώρα ίσως είναι καλύτερο, mm-hmm. αλλά δεν το έχω επιχειρήσει μέχρι στιγμή. Ποιος άνθρωπος μπορεί όμως να μπει μέσα σε αυτή την εικόνα που έχεις φτιάξει? Είσαι ψυχαναγκαστικά τέλεια. Για μένα δηλαδή βλέπω ένα κορίτσι το οποίο είχε μία εικόνα για τον εαυτό του. Δεν σε έχω δει ποτέ χαλασμένη. Όχι, οι δικοί μου έχουν δει όλοι χαλασμένοι. Όχι, δουλεύει. Ναι, εννοώ ότι δουλεύει. Βλέπει ότι αυτό πρωτοστατεί στη ζωή σου, δηλαδή τηλεόραση. Πώς μπορεί να μπει ένας άνθρωπος ο οποίος να σε καταλαβαίνει? Μήπως επιλέγεις. Δεν αφήνει χώρο, εννοείς. Ναι, όχι, δεν αφήνει. Πιο ανθρώπους που είναι σαν εικόνα, σου ταιριάζουν. Για να σου δώσει αυτό που θέλεις. Γιατί... Αν δεις το στυλ των αντρών ή των ανθρώπων τους οποίους προσεγγίζουν. Ναταλία, ξέρει, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Όχι, δεν έχει να κάνει ότι βλέπω κάποιον επειδή μου ταιριάζει η εικόνα του. Είναι το κλικ που θα σου κάνει ο άλλος. Και Χριστίνα, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός ο μύθος θα με ακολουθεί εντός εισαγωγικών. Η Κατερίνα, εντάξει, είναι βάφεται έντονα, κάνει οτιδήποτε ή δεν ξέρω εγώ τι. Το κάνεις όμως. Το έχεις κάνει σχολή, ναι, εδώ να πέρα. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ δεν ξέρω γιατί την πυροβολούμε τόσο πολύ την Κατερίνα. Δεν είναι πυροβολητό. Λες και είναι. Όχι, ξέρεις πώς το λέω. Ναι. Αισθάνομαι ότι την έχουμε λίγο στοχοποιήσει. Τύπου ότι η Κατερίνα Καινούριου είναι το μοναδικό θηλυκό σε αυτή τη χώρα
που έχει extensions, βλεφαρίδες, βάφεται και φοράει ψιλοτάκουνα και όλες οι άλλες είμαστε η επιτομή της φυσικότητας. Όχι, δεν η είναι Κατερίνα έτσι. Έχει κάνει μια σχολή. Η Κατερίνα... Αμερικάνικη, δηλαδή okay. Σαν ξένη. Η Κατερίνα αποφάσισε λοιπόν ότι γουστάει να προσέχει τον εαυτό της, της αρέσει να διορθώνει τις όποιες ατέλειες την ενοχλούν επάνω της και της αρέσει να είναι περιποιημένη, διότι έτσι της αρέσει ο εαυτός στον καθρέφτη. Μπράβο της, καλά κάνει, δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν παίρνει λεφτά από εμάς για να κάνει κάτι, να ντύνεται, να βάζει βλεφαρίδες ή extension κτλ. Και καλά κάνει και προσέχει τον εαυτό της. Επίσης, εγώ έχει τύχει να τη δω πάρα πολλές φορές με τη φόρμα της και μια λογοουρά. Ναι, ναι, είναι και οι δικοί μου άνθρωποι. Και οι δικοί σου άνθρωποι. Απλά στην τηλεόραση δεν θα βγω με τη φόρμα. Όπως δεν βγαίνει και καμία παρουσιάστρια με τη φόρμα της και άβαφη. Είσαι, έχει την τέλεια. Εμένα μου θυμίζει Αμερικάνα ναι. Παρουσιάστρια. Είσαι πάντα τζάμι. Είναι το στυλ της αυτό. Ναι. Εμένα, γενικότερα και οι κυρίες που μας παρακολουθούν και οι κοπέλες, θέλουν να μας βλέπουν περιποιημένες. Δεν ξέρω τι πιστεύουμε εμείς, ότι όσο πιο χύμα μας δουν, τόσο πολύ τους αρέσει. Δηλαδή, τους αρέσει να θα με ρωτήσουν, Κατερίνα, ποιο κραγιόν φοράς σήμερα, πώς να το συνδυάσω εγώ αυτό το κουστούμι. Θέλουν να βλέπουν προτάσεις καθημερινά. Ναι, γιατί έχεις δημιουργήσει εσύ, έχεις κάνει η περσόνα σου, ας πούμε, σε έναν παιδί μου, είναι. Πώς να σου πω, εμένα δεν θα με. Πώς να στο πω αλλιώς. Αν εσύ και εγώ πάμε για ψώνια μαζί, πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε ντοματούλες. Ναι. Θα μας σταματήσουν, πες δύο κοπέλες που θα μας δουν εκεί. Εσένα θα σε ρωτήσουν κάτι που να έχει να κάνει με ρούχα, εμένα θα με ρωτήσουν κάτι άσχετο. Εμένα δεν θα με ρωτήσουν ποτέ. Γιατί δεν είμαι fashion icon εγώ, εσύ είσαι. Ναι, κατάλαβα τι λέω. Ναι. Εσύ είσαι άλλο στυλ. Είσαι, ναι. Είναι άλλη προσωπικότητα. Ξέρεις ότι τα έχει ψάξει, ότι αυτό που θα σου πει θα είναι. Μα τα έχει και μέρος της δουλειάς της τα ρούχα. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς της. Έτσι, έχει δικιά της. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό παγιδεύεσαι μέσα σε αυτό. Δεν λες καμιά φορά, α το καλό. Όχι καθόλου. Τη αρέσει. Όταν πάω στο καλό, θα εγώ στη φόρμα μου. Οι άντρες δηλαδή που έχουν στεναστραφεί, εννοείται πως με έχουν δει και με τη φόρμα μου, με έχουν δει και άβαφη, με έχουν δει και οτιδήποτε. Απλά στην τηλεόραση, τι να βγω, η παιδιά καθημερινά. Ο κόσμος με βλέπει κάθε μέρα. Να βγω με τη φόρμα, όχι, δεν θα βγω. Και εκτός αυτού, εσύ τσαλακώνεις το μέσα σου. Δηλαδή, είναι τσαλάκωτη έξω, αλλά είναι και χαβαλές, δέχεται χιούμορ, κάνει αυτοκριτική. Πολύ τα συναισθήματά της. Αυτοσαρκάζεται. Πάρα πολύ. Τσαλακώνεται πολύ το μέσα της. Και γι' αυτό ισορροπεί η εικόνα της με την. Προχτές είχες τη γιορτούλα σου. Ναι. Να σου πούμε λοιπόν χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα μου επιτρέψεις στο σημείο αυτό να ευχηθούμε χρόνια πολλά τηλεφωνικά σε μια άλλη κυρία που έχουμε στο τηλέφωνο, στη γραμμή μας. Ναι. Κατερίνα τη λένε και εκείνη. Χρόνια ναι. Πολλά. Τη λένε Κατερίνα καινούριου δε. Είναι η γιαγιά σου. Η γιαγιά μου. Έχετε τη γιαγιά μου. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια, καλά. Γιαγιάκα, καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε. Θέλετε... Καλά, καλά, ευχαριστώ. Θέλετε να χαμηλώσετε λίγο την τηλεόρασή σας και να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο για να μην μπερδεύεστε κιόλας που ακούτε δύο φορές τη φωνή μου και μετά ξανά τη δική σας. Ναι, ναι. Ωραία. Χαμήλωσα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά και σε εσάς, να χαίρεστε την εγγονή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τη χαίρεστε. Σας αρέσει πολύ τη γιαγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστούμε. Και εσείς τη ζωή σας να τρέχετε. Ευχαριστούμε. Να είστε πολύχρονοι, να είστε γεροί πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου πείτε για το Κατερινάκι, όταν ήταν μικρό, τι παιδάκι ήτανε. Ήτανε πολύ καλό παιδάκι, πολύ καλή και σαν μαθήτρια. Και σαν κοπελίτσα πολύ καλή, ναι. Μας αγαπούσε, την αγαπούμε πάρα πολύ όλοι, όλο το σόι. Ναι. Την αγαπούμε, τη λατρεύουμε, την Κατερίνα. Είναι, εγώ πιστεύω, το έλεγα και πριν, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι από τα, ειδικά για τη δουλειά της τηλεόρασης, στην οποία είμαστε και οι δύο, που η τηλεόραση γενικώς έχει την τάση να μας χαλάει την ποιότητά μας σαν ανθρώπους. Η Κατερίνα έχει παραμείνει ένα καλό ψυχοπαιδί, ένα πραγματικά καλό πλάσμα. Πολλές φορές θα πρέπει και αυτή να αντιδρά κάπου. Αλλά είναι τόσο καλή που όλα τα λέει καλά. Ναι. Όλα καλά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει σε κάποια σημεία να αντιδρά και λίγο. Τη το λέω εγώ, τη φωνάζω. Να είναι τυχερή στη ζωή της, η Κατερινούλα να είναι τυχερή. Θα τη θέλατε, πιο δυναμική στα επαγγελματικά της. Πιο δυναμική της. Στη ζωή της, τη θέλω πιο δυναμική. Στα προσωπικά. Η δουλειά της είναι δυναμική, είναι καλή σε όλα. Δεν βλέπω κάτι που
να μην είναι σωστό, αλλά θέλω για τον εαυτό της να προσέξει περισσότερο. Σαγανό. Σας τα λέει τα προσωπικά. Στα προσωπικά εννοεί η γιαγιά πιο πολύ. Πολλά δεν μου λέει, γιατί ξέρω ότι εγώ θα αντιδράσω. Δυναμική γιαγιά. Μάλιστα, κατάλαβα. Γιαγιάκα μου, η γιαγιά μου με έχει μεγαλώσει. Έχω δύο καταπληκτικούς γονείς, είναι η μαμά του μπαμπά μου. Αλλά έτσι και σε περιόδους που έχουν περάσει δύσκολες οικογενειακές στιγμές, αυτή που με μεγάλωνε και ήταν δίπλα μου σε όλα ήταν η γιαγιά μου. Και το ακούει τώρα, της χρωστάω πάρα πολλά στον τρόπο με τον οποίο έχω μεγαλώσει, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τους ανθρώπους, βλέπω τον εαυτό μου. Ήμουνα σε μια πολύ τρυφερή ηλικία δίπλα της και έχει μάθει βασικές αρχές και αξίες. Και αυτό δεν το ξεχνάω, δηλαδή της έχω τεράστια δυναμία και μοιάζουμε πάρα πολύ σαν άνθρωποι με τη γιαγιά μου. Μοιάζεται. Απλά αυτό που θέλει και το λέει συχνά είναι άντε, να με δει νύφη. Έτσι δεν είναι, αυτό θέλει. Θέλετε να παντρευτεί η Κατερίνα. Να την φούλα, να δω και ένα δυσέγγωνο. Εγγόνια έχετε, άρα θέλετε και δυσέγγωνα, σωστά, το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ποιος είναι, πώς είναι, περιγράψτε μου λίγο τον άντρα. Όπως εσείς θα θέλετε να είναι δίπλα στην Κατερίνα, δηλαδή έναν άντρα που αισθάνεστε ότι όταν τον βρει η Κατερίνα θα εσείς θα νιώθετε ήσυχοι. Θέλω έναν άντρα να τη λατρεύει, να την αγαπάει, γιατί είναι καλό παιδί. Ακριβώς. Κατά τη γνώμη σας... Να την αγαπάει, να τη σέβεται. Ναι. Δεν θέλω κάτι, δηλαδή τα πλούτη δεν με συγκινούνε. Όσο με συγκινεί να είναι αγαπημένη, το ζευγάρι να είναι αγαπημένο. Κατά τη γνώμη σας, έναν τέτοιον άντρα τον είχε και τον άφησε να της φύγει ή δεν τον είχε ποτέ βρει ως τώρα? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό θα πρέπει μόνη της να το κανονίσει. Γιατί αυτό της τα λέω κάθε μέρα. Μόνη της να κανονίσει τι πρέπει να... Αυτό που θέλω εγώ να είναι να βρει έναν άντρα να την αγαπάει. Να τη σέβεται. Αυτό θέλω, δεν θέλω τίποτα. Ούτε απλού, ούτε δεν με συγκινούνε. Με συγκινεί το να είναι αγαπημένη. Γιαγιάκα. Να περάσει την υπόλοιπη ζωή της, ό,τι όσα χρόνια της έχει ο Θεός γραμμένα, να περάσει αγαπημένα. Τι καλό αυτό θέλω. Ναι. Είναι υπέροχη γιαγιά. Είναι σπουδαία γυναίκα η γιαγιά μου. Είναι και υπέροχη. Μαχήτρια και ξέρεις, άλλες εποχές, δυναμικές γυναίκες. Η γιαγιά μου έχει μεγαλώσει ολόκληρη οικογένεια, μόνη της, μοδίστρα. Άλλες εποχές, παιδί μου, άλλες γυναίκες. Τη θαυμάζω. Για μένα είναι πρότυπο μου η γιαγιά μου. Υπέροχη. Ναι. Υπέροχη. Και πολύ αξιοπρεπής. Κατάλαβες. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα στις γυναίκες. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σ' αγαπάω, γιαγιάκα μου, πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, να χαίρεστε όλοι σας την οικογένεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη να έχετε όλοι. Καλές δουλειές να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς. Ό,τι επιθυμείτε στη ζωή. Να το έχετε. Να είστε καλά. Πολύχρονοι, γεροί και χαρούμενοι να είσαστε και να χαίρεστε πολύ. Τα παιδιά και τα εγγόνια. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας πάρω μετά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Φερινάκι μου και σε εσάς. Γεια σας. Φιλιά πολλά. Υπέροχη γιαγιά. Καταπληκτική. Σε καταλαβαίνω γιατί και εγώ με γιαγιά μεγάλωσα, οπότε καταλαβαίνω πολύ τι σημαίνει να έχεις αδυναμία. Οι γιαγιάδες είναι... Είναι υπέροχο πράγμα, άμα πετύχεις καλή γιαγιά. Είναι τα κοριτσάκια. Δηλαδή, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα πολύ κοντά στη γιαγιά μου. Και παράλληλα από μικρή με είχε μάθει να είμαι κοντά, ξέρεις, στο Θεό και τα λοιπά, έτσι, ο τρόπος που πίστευα, τα παραμύθια, οι παραδόσεις, τα ήθη που μου είχε μάθει. Ξέρεις, ακόμα και τώρα, θυμάμαι να ξυπνάω τα πρωινά και να κάθομαι δίπλα της και να της λέω, είδα αυτό το όνειρο και μου τα ερμήνευε. Ακόμα και τώρα, λοιπόν, όλα τα ξέρει, σημάδια, έχει διέστηση, τα όνειρα. Ακόμα και τώρα μου λέει, λαχτάρα θα πάρεις με αυτό το όνειρο. Και πραγματικά κάτι γίνεται. Ή κάτι καλό θα γίνει, η Κατερίνα, με αυτό το όνειρο. Πάντα. Και όλες τις παραδόσεις και τις προλήψεις που μπορεί να είχαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μου, τις έχει μεταφέρει. Αλλά μ' αρέσει γιατί κρατάω ένα κομμάτι έτσι λίγο παραδοσιακό. Και δεν το αλλάζω αυτό. Και έτσι είναι όλη μου η οικογένεια. Είναι, ξέρω, πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Εντάξει, αρκετά είπα για την οικογένειά μου που σε εκθίασα. Μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα παίξουμε με την Κατερίνα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα την αποκαταστήσουμε. Τη γιαγιά στην επιθυμία την έχω εδώ. Θα δω γαμπρό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Δεν είναι ακριβώς παιχνίδι αποκατάστασης. Θα έχουμε διαλέξει κάποιους γνωστούς άντρες, διάσημους, και θέλουμε να διαλέξεις ανάμεσά τους. Μάλλον όχι, δεν θα διαλέξει. Λάθος το λέω το παιχνίδι. Βασίλη! Λάθος το λέω. Θα πρέπει να μαντέψω εγώ ποιον θα διάλεγες για σύντροφο, ποιον για ερωτική περιπέτεια και ποιον για καλύτερο φίλο. Θα τα βρεις. Θα τα βρω. Με ξέρεις καλά. Θα τους βρεις. Για να δούμε. Θα τα βρω. Επιστρέφουμε. Θα τους βρεις. Μια στιγμή, μια ματιά,
ζωή μου όλη έγινε δική σου. Ποια βροχή, ποια φωτιά θα σε φέρει πίσω να μην. Και ζηλεύω που σε έχει, η καρδιά μου αντέχει. Μόλι σε σκεφτώ, πάω να τρελαθώ. Και ζηλεύω που σε έχει, η καρδιά μου αντέχει. Έχουμε την αστραφτέρη λαμπερή ξανθιά του πρωινού του έψιλον. Φτιάξε καφέ να στα πω, πολύ πρωινού. 7 με 10 κυρίες μου και κύριοι, κάθε πρωί στο έψιλον η Κατερίνα Καινούριου. Υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Θέμη Μάλη, πες μας και όλη σου την παρέα για να είμαστε. Θέμης Μάλης, λατρεμένος. Μπορώ να τον εκθιάζω ώρες το Θέμη Μάλη. Και εγώ το ίδιο τώρα, μαζί σου. Με όλη του συμπαθία. Ήταν ο λόγος και το λέω και το ξαναλέω. Το ξέρω. Που δέχτηκα αυτή την πρόταση κυρίως. Και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Δεν ξέρω αν με έχεις παρακολουθήσει καθόλου φέτος. Βεβαίως και σε έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω αν έχεις δει αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Σε έχει χαλαρώσει πάρα πολύ ο Θέμης. Πάρα πολύ. Νιώθω ότι είμαι άλλος άνθρωπος. Όχι, είσαι πολύ καλύτερη από κάθε άλλη σου εκπομπή. Και, πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου το λες. Γιατί ξέρεις την άποψή μου για σένα, την είπα και την Παρασκευή. Εντάξει, για μένα η Μενεγάκη και η Ναταλία είναι οι καλύτερες παρουσιάστρες. Τώρα δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Με τιμά πολύ αυτό. Διαφορετικό στυλ, παρόλο που υπηρετούν ψυχαγωγία και πάνω κάτω τις ίδιες ζώνες. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι οι καλύτερες με διαφορά. Οπότε όταν τα ακούς, λες, πάντα ρωτάω τη γνώμη της και την άποψή της. Μετράει πολύ για μένα και νομίζω ότι καμιά δεν μας αστάζει. Πρέπει να κάνουμε πολλά χιλιόμετρα. Εμείς οι πιο νέες για να καταφέρουμε να έχουμε την υπόστασή σας. Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρετε. Εντάξει, η Ελένη έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα κορυφής, πολλά περισσότερα από μένα, αλλά εντάξει. Είστε διαφορετικό στυλ. Απλά. Εντάξει. Άλλη κλάση, Ελένη, αλλά εντάξει. Τα σεντόνια. Αυτό είναι στο χρυσό παρακαλώ. Εντάξει, μπορεί να είναι στο χρυσό. Είστε οι εξαιρετικές και οι δύο. Λοιπόν, Θέμης Μάλης. Μαζί μου είναι η Τζορτζέλα. Η Τζορτζέλα Κόσοβα. Την αγαπώ, Τζορτζέλα μου. Η Ειρήνη Γκανιάτσου. Ο αδυναμία σου. Ο Μαρίνο ο Βυθούλκα. Λατρεύω. Εξαιρετικό. Αγαπώ, Μαρίνο. Και πολύ καλό παιδί. Πολύ. Είναι η Ανθή Βούλγαρη. Και ο Κωνσταντίνο ο Ντάφλο. Ο Κωνσταντίνο ο Ντάφλο. Παρακαταθήκη αγαπημένη. Δικιά σου. Πρικό, τον άμαστε. Πρικό που έβγαινε, αν θυμάστε, πέρυσι στο, από το Τηλεμέγαρο. Ο Βασίλης λέει: τον ξεφορτωθήκαμε ευτυχώς. Δεν το λες έτσι. Δεν είναι σωστό, Βασίλη. Το παιδί μπορεί να τα ακούει τώρα και να στεναχωριέται. Τον παραχωρήσαμε με αγάπη. Δεν στεναχωριέται. Μια χαρά είναι ο τάφλος μου. Και περνάει και θαύμα μαζί σου. Του αρέσει. Του αρέσει. Είσαστε μια υπέροχη παρέα. Ένα κάθε πρωί. Καλά τις ηλικίες από εκεί μέσα, πες. Ποιο είχε πει κάτι, το ότι είχα μαλώσει, ναι. Ναι. Η Ειρήνη. Τι είπανε για σένα. Α, θα την αναλάβω εγώ. Ψυχή. Άντρα, δεν θυμάμαι. Τι είπανε για σένα. Τίποτα. Είπανε μια κοντρά. Να μάθετε τι ηλικίε. Θέλουμε να θυμάμαι. Πολύ ήταν, απήχε πολύ. Όχι, πήγανε να με βγάλουν, δεν ξέρω εγώ τι. Μεγαλύτερη από όλου ανθρώπου. Ενώ είναι μικρότερη από του Σπυρόπουλο. Εντάξει. Τι ωραίο ζευγάρι που είσαι με το Σπυρόπουλο. Εγώ το έχω πει στο ραδιόφωνο αυτό. Σας παρακαλώ δηλαδή. Την έχω υπερασπιστεί τη φίλη, δημόσια. Εγώ χαίρομαι που τη βλέπω ευτυχισμένη. Και ταιριάζουν. Πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Μου είπε ο Χαρισόπουλος. Του αρέσουν, λέει, του Κώστα οι μεγαλύτερες τελικά. Και λέω, όπα. Μία φορά βρήκαμε το στυλ. Δεν είναι, λέει, ο Κώστας μεγαλύτερος από τη Χριστίνα μου. Μικρότερος από τη Χριστίνα μου, σας παρακαλώ. Μα φαίνεται και μεγαλύτερος. Ναι, αγάπη μου. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ ότι κάθε πρωί 7 με 10 όλοι συντονιζόμαστε στο Έψιλον για να απολαύσουμε την Κατερίνα με την παρέα της. Σε σκηνοθεσία, Μαρίσα Παράσταση είναι του Θέμη Μάλη. Φτιάξε καφέ να στα πω. Και Βάνια, έχει δίκιο. Σκηνοθεσία εννοούσα. Αρχισυνταξία. Έχει απόλυτο δίκιο, λάθος μου. Σε σκηνοθεσία του Βάνια Βλαχοδημητρόπουλου και αρχισυνταξία του Θέμη Μάλη. Φτιάξε καφέ να στα πω. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι που λέγαμε και στην αρχή. Αυτό που είχαμε του άντρε. Προσέξτε, μην εκτεθούμε. Και να ξαναπάρουμε τη γιαγιά τη Κατερίνα, διότι εδώ και μία εβδομάδα παίζει πάρα πολύ το αριστερό μου μάτι. Παίζει το αριστερό σου μάτι. Πάρα πολύ όμως. Νομίζω δεν κάνει να πεις. Πρέπει να με ρωτήσεις ποιο παίζει, ναι. Να σου πω εγώ. Και άμα βγει αυτό θα δεις κάτι καλό. Όχι, θα δείτε κάτι μαζί αν βρεις, ναι, το μάτι. Αν δεν το βρεις, θα το δεις μόνοι. Το αριστερό νομίζω είναι καλό. Η γιαγιά μου γενικώς ό,τι σε δεξί θεωρεί καλό. Ναι, το αριστερό. Το δεξί αυτή είναι καλό. Το δεξί μάτι κατά το αριστερό. Λοιπόν, σηκωνόμαστε. Όρθιοι όλοι. Και πάμε, βαδίζουμε προς το video wall. Γεια σας αγόρια μου. Εδώ ξέρεις πόσα χρόνια με ξέρουνε. Πόσα χρόνια. Εδώ με ξέρω από. Έπινε πορτοκαλάδα. Τούτη είναι μωρό. Πόσα χρόνια με ξέρεις. Πορτοκαλάδα πίναμε στο πανεπιστήμιο. Πορτοκαλάδα. Ναι. Ξέρεις ότι θα μπορούσα να είσαι κόρη μου, το ξέρεις. Άσε μας. Άμα το πάρουμε βιολογικά, δεν θα μπορούσα να έχω κόρη 29 χρονών. Με ποιον θα την είχες κάνει. Τότε, με ποιον ήσουν. Με τον ίδιο ήσουν στα 29. Στα πόσο ήσουν τότε.
Στα 20. Τώρα τη βάζει και θυμάται τώρα. Στα 20. Με ποιον το μήκε κάτι. Στα 20. Θα με ποιον. Αυτό με νοιάζει. Πάμε να παίξουμε λοιπόν. Τι θέλω και αν με τον Καλύφη. Με τον Θάνο. Ναι. Τι ωραία. Θα ήσουν ένα ταλέντο μουσική οικογένεια. Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καθίστε να σταθώ εγώ από εδώ. Τα παιδιά όλα. Εσύ πρέπει να έρθει να πα δίπλα στο Μανίκα. Γυρίστε τις κάρτες σας. Τι να τις κρύψουμε. Όχι, να τις γυρίσουμε. Να φαίνονται όλοι οι κύριοι, θέλω. Σε μπράβο, για να κάνει ένα πλάνο. Μπράβο. Και πιο κοντινά θα τα κάνουμε για να δείτε όλους. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δήμο Βερίκιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρό, τον κύριο... Καράσεβδα. Όχι, Καράσεβδα είναι ο ρόλος. Λέγεται, νομίζω... Μπουράκ. Τον ακολουθούσα, τον έκαναν follow. Πώς λέγεται, παιδιά, δεν έκανε follow back ποτέ. Δεν έκανε. Σβήστε το, φεπούτο. Τον έκαναν follow. Πώς λέγεται ο πρωταγωνιστής του Καράσεβδα. Δεν τη αρέσει, δεν έχει σημασία. Who cares, είναι άγγλος. Δεν τη αρέσει. Όχι, θέλω να το βρει. Κάπως λέγεται. Ποιο μπορεί να μου το γκουγκλάρει, ρε παιδιά. Έχετε κανείς για να φέρω το κινητό, μπορεί να μου το γκουγκλάρει. Πώς σε λένε, βρε. Πρέπει να το βρούμε. Είναι ο. Πού έπαιζε το γκολ πάνω. Ο Μαυρίδης. Εδώ δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν έχετε ούτε τα ονόματα, ρε παιδιά, σοβαρά. Όχι, για σένα το λέω. Γιώργος Μαυρίδης λέγεται. Γιώργος Μαυρίδης, Πέτρος Κωστόπουλος, Αντώνης Κανάκης, Γιώργος Λιάγκας. Και θέλω τον Τούρκο τώρα. Σερτά Μπερενέρ. Μπουράκ Οσιβίτ. Ωραία. Μπουράκ Οσιβίτ. Λοιπόν, θέλω. Κοιτώντας αυτούς τους κυρίους όλους, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Να σκεφτείς μέσα σου ποιος θα μπορούσε να γίνει σύζυγός σου. Δυνάμει, δεν λέμε ότι. Άρα θα... πρέπει να είναι ανύπαντρος. Ναι. Μπορεί να έχει χωρισμένο. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και χωρισμένος. Ναι. Να έχει το πακέτο. Όχι, ρε παιδιά, με χωρισμένο τώρα με παιδιά. Γιατί... Μπορεί να σου ήρθε έρωτα. Ποιος θα μπορούσε, με ποιον θα ήθελες. Δυνάμει, λέμε πάντα. Να... Ποιον θα μπορούσες να παντρευτείς. Ποιον θα ήθελες για μια ερωτική περιπέτεια απλά. Από ένα μήνα έως ένα χρόνο. Έως μια εβδομάδα. Και ποιος θα ήθελες απλά να γίνει ένας πολύ καλός σου φίλος. Πάρ' τις αποφάσεις και εγώ θα πρέπει να μαντέψω αν το βρήκα ή όχι. Πάμε. Ναι. Δεν λες όμως ποιον. Έλα, επιλέγεις τρεις. Μπράβο. Φύγετε οι υπόλοιποι. Επήρε τρεις. Και εμείς φεύγουμε, δεν μείναμε τα χέρια. Α, φεύγουνε. Τους αφήνω. Πάω όλοι. Τους αφήνεις, κρατάς τους τρεις. Εγώ τους κρατάω τους τρεις. Έλα, Γιώργο. Έλα. Ούτε σε αυτό δεν μας κράτησες μέσα. Ούτε σε αυτό δεν μας κράτησες μέσα. Αργυρός, Βερίκιος και Μπουράκ. Έλα, διαλέγεις. Λοιπόν. Τι πιστεύεις έχω διαλέξει. Πρέπει να τους γράψω κάπου ή το έχω μέσα μου. Όχι, το έχουμε. Το κρατάω μέσα μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτόν θα, τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα τον ήθελες για μια ερωτική περιπέτεια. Πες και τους υπόλοιπους, σου πω. Ένα, σας τα λέω αν ισχύει. Ναι. Ωραία, το βρήκες το πρώτο. Το βρήκα! Σας είπα, με ξέρει καλά. Βέβαια είναι και φίλος μου, αλλά ξέρεις, καμιά φορά φίλοι, εντάξει. Λέει. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ερωτική περιπέτεια. Το βρήκαμε τον πρώτο. Δεν θα μου παρεξηγήσει, είναι φίλος. Ας παίζει ένας αργυρός χαλί από κάτω. Παίζει αργυρός από κάτω. Ασλανίδου παίζει, μην αφώνεσαι. Η Ασλανίδου παίζει, βάλτε έναν αργυρό, ρε παιδιά. Του έχω μεγάλη αδυναμία και είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Τον Μπουρέκ Οσιβίτ θα τον επέλεγες για να τον παντρευτείς. Σωστά. Ρε φίλε. Και ο Δήμος Βερίκιος θα γινόταν ο καλύτερος της φίλης. Τα βρήκε και όλα, εντάξει. Πόσο καλά με ξέρεις τελικά. Μα το είπα. Δεν μπαίνει στο θέμα άντρε. Τέλειο. Δεν σηματιάζει άνθρωπο σήμερα. Στο θέμα άντρε, δεν μπορώ να σου κρυφτώ. Καταλαβαίνεις από χιλιόμετρο αν μου αρέσει κάποιο. Λοιπόν, και έχω να σας πω δε. Έχω να σας πω δε ότι θα συμφωνήσω με τη φίλη πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Αν επρόκειτο, δεν θα διάλεγα. Το μόνο που διαφωνούμε είναι σε αυτό. Δεν θα τον διάλεγα για ερωτική περιπέτεια. Να σου πω κάτι, θα παρεξηγήσουν όλοι οι άλλοι. Οπότε αυτό δεν βαριά στην φίλο, δεν θα παρεξηγηθεί. Δεν θα τον διάλεγα. Είναι ίσως γιατί τον... παιδιά. Ναι, ίσως γιατί τον ξέρω πάρα πολύ καλά και είναι, είναι πάρα πολύ γλυκός και ήσυχος. Πολύ ησυχούλης για τα γούστα μου. Είναι... Πολύ ησυχούλης. Έχει... Ξέρεις τι, αντικειμενικά είναι πολύ καλός. Και... Πάρα πολύ χρυσό παιδί. Αλλά συμφωνούμε πολύ σε αυτά τα δύο. Θα τον ήθελα πολύ για φίλο μου τον Δήμο. Και θα τον παντρευόμουν άνετα. Άρα συμφωνούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ για ερωτική περιπέτεια θα διάλεγα. Δεν θυμάμαι το ποιον. Ποιον. Ποιοι ήταν οι άλλοι. Μαυρίδη,
Λιάγκα, Κωστόπουλο. Είναι με τέτοιοι άλλοι. Κωστόπουλο χαλαρά. Εγώ Κωστόπουλο. Είστε τρελές, Κωστόπουλο χαλαρά. Μα μου πες λίγο μεγάλο. Εσένα. Εμένα καθόλου. Είμαστε πολύ κοντά σε ηλικία με τον Πέτρο. Λοιπόν, ήταν η Κατερίνα καινούριο. Το χειροκρότημά σα, την αγάπη σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα κάθε φορά περνάω πολύ ωραία μαζί σου. Εμεί περάσαμε ακόμα. Μην στάξει φαγητό. Θα πάμε να φάμε. Ναι, έτσι λε και όλα κοιμάσαι νωρί. Θα πάρουμε το Γιουλιάδη. Θα πάμε να φάμε. Θα πάμε να φάμε. Στο υπόσχομαι. Αύριο το πρωί σα περιμένει στι 7 ακριβώ στο Έψιλον. Φτιάξτε καφέ να σας τα πει όλα. Την αγαπάμε, τη στηρίζουμε, είναι φίλη μας. Και εγώ σε αγαπώ πολύ. Φιλάκια και ευχαριστώ για όλα. Εμείς. Γεια σου, Κατερινιό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κατερινιό.